Η συζήτηση που παρακολουθούμε όλες αυτές τις μέρες αποτελεί μάλλον πρόκληση για την νοημοσύνη όλων μας. Τι λέτε τόσο εσείς της κυβέρνησης, όσο και εσείς της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον ελληνικό λαό που αγωνιά για να διασφαλίσει ακόμα και τους όρους μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης. Του λέτε ότι είναι μοιραίο να ζήσει όπως ζει σήμερα για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Ότι δεν πρέπει να έχει μεγάλες απαιτήσεις και ότι πρέπει να είναι και ικανοποιημένος, γιατί θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ακόμα και πιο επώδυνα μέτρα. Λέτε για παράδειγμα ότι οι συνταξιούχοι που έχασαν ήδη πάνω από το 1/3 της κύριας και πάνω από τη μισή της επικουρικής σύνταξης πρέπει περίπου να πανηγυρίζουν, γιατί μετά από τόσους αγώνες και δικαστικές προσφυγές θα παγώσουν οι συντάξεις τους, δηλαδή θα μειωθούν λίγο αφού θα ανέβει ο πληθωρισμός. Τους λέτε κατάμουτρα ότι για να μην κοπούν κι άλλο οι παλιές συντάξεις, πρέπει να κοπούν οι νέες. Να μην δοθεί η κρατική επιδότηση των ασφαλισμένων για τα φάρμακα ή για τα σχολικά γεύματα. Στην ουσία, λέτε στο λαό ότι κάθε φορά πρέπει να διαλέξει ποια ανάγκη του θα θυσιάσει για να συνεχίσετε εσείς απρόσκοπτα να στηρίζετε την ανάκαμψη των κερδών κάποιων επιχειρηματικών ομίλων. Ο κοινός στόχος σας είναι να καλλιεργήσετε στο λαό την αναμονή, την μείωση των απαιτήσεων, την αντίληψη ότι βρισκόμαστε δήθεν σε ένα μονόδρομο και ότι δήθεν δεν μπορεί να γίνει και τίποτε άλλο. Αυτό το στόχο εξυπηρετεί το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ να ατενίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον, γιατί ήρθε η ανάκαμψη των κερδών του κεφαλαίου και το δήθεν νέο παραγωγικό μοντέλο της εξωστρέφειας. Αυτό το στόχο υπηρετεί και η κριτική της Νέας Δημοκρατίας, που μιλά για ανεύθυνη κυβέρνηση, που τάχα δεν προωθεί αποτελεσματικά τις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις υπέρ του κεφαλαίου. Όλοι ξέρουμε πλέον, από την ίδια μας την πείρα, ότι η ανάκαμψη των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου, ιδιαίτερα στους εξωστρεφείς κλάδους όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία, βασίζεται σε τσάκισμα εργατικών δικαιωμάτων, σε κομμένους μισθούς και στην ισοπαίδωση της κοινωνικής ασφάλισης. Όλοι ξέρουμε πως τα λαϊκά στρώματα σηκώνουν ένα βουνό από φόρους την ώρα που οι όμιλοι καταβάλουν λιγότερο από 6% των συνολικών φορολογικών εσόδων. Όλοι ξέρουμε ποιον χτυπούν οι κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις για τις οποίες βιάζεται να υλοποιηθούν η Νέα Δημοκρατία. Εμείς καλούμε το λαό να γυρίσει την πλάτη σε αυτή την κάλπικη πόλωση, να απαιτήσει να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του, να οργανώσει τη δική του αντεπίθεση με το ΚΚΕ μπροστά. Λέμε ότι διαλέγοντας το δήθεν, το περιβόητο δήθεν μικρότερο κακό, θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Και αυτό φαίνεται μέσα και από τις προβλέψεις του φετινού προϋπολογισμού. Ο κύριος Τσίπρας μας λέει πως τα δύσκολα τέλειωσαν, πως τον Αύγουστο ήρθε το μη στην ελληνική κοινωνία, γιατί τέλειωσαν τα μνημόνια. Μας λέει πως η νέα σελίδα της μεταμνημονιακής ανάπτυξης είναι για όλους, γιατί τάχα ανακτήσαμε την κυριαρχία μας και μπορούμε να χαράξουμε το μέλλον μας με έναν τρόπο που να ικανοποιεί όλους. Λίγο ακόμα και θα αναφωνήσει μαζί με το φίλο του τον Αμερικάνο πρέσβη η Ελλάδα στους Έλληνες. Λέτε στον ελληνικό λαό πως έρχεται η ανάπτυξη που είναι δυνητικά φιλολαϊκή, αρκεί να τη διαχειριστείτε βέβαια εσείς και όχι η επάρατη δεξιά που δεν έχει τις δικές σας κοινωνικές ευαισθησίες. Όμως ο κόσμος ξέρει πλέον από fake news. Καταλαβαίνει πότε τον κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα του. Καταλαβαίνει πως υπόσχεστε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και γι' αυτό δεν θα σας αφήσει σε χλωρό κλαρί. Γι' αυτό αναγκάζεστε να κουβαλάτε μαζί σας, κύριε Τσίπρα και κύριοι της κυβέρνησης,
κλακαδόρους που να σας επιφημούν. Γι' αυτό και ξαναφέρνετε αστυνομικές άβρες. Τα γεγονότα είναι πεισματάρικα πράγματα. Και αρκεί να τα δει κανείς λίγο ψύχρεμα για να αποκαλυφθεί το μέγεθος της πολιτικής απάτης. Λέτε πως τα μνημόνια ήταν μια παρέκκληση από την κανονικότητα της Ευρώπης, της ανάπτυξης, της Ευρώπης της δικαιοσύνης και πως τώρα ήρθε η ώρα για να επανέλθουμε σε αυτή. Προσπαθείτε να κρύψετε την ταξική πραγματικότητα. Η πολιτική της φθηνής εργατικής δύναμης είναι η κεντρική πολιτική κατεύθυνση που υλοποιείται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σταθερά και διαχρονικά. Από τις μεταρρυθμίσεις του Σρέντερ στη Γερμανία που μετράνε ήδη 20 χρόνια πλέον, μέχρι τις μεταρρυθμίσεις του πολιτικού σας συμμάχου Μακρόν σήμερα στη Γαλλία. Σε όλες τις περιπτώσεις, η πολιτική της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλιακών ομίλων απαιτεί επίθεση στα δικαιώματα μόνο των εργαζομένων, μείωση μισθών, ελαστικές εργασιακές σχέσεις, ιδιωτικοποιήσεις, διάλυση συντάξεων και κοινωνικού κράτους, απολύσεις στο δημόσιο, διαρθρωτικές αλλαγές και όλα αυτά υποτίθεται για να διευκολύνουν τις επενδύσεις. Όποια πλευρά της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής και αν δει κανείς, οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εργαζόμενοι χάνουν για να κερδίζουν κάποια μονοπόλια. Και δεν ισχύει όπως λέτε ότι παντού σε όλες τις χώρες τα τελευταία 20 χρόνια κυριαρχεί η επάρατη δεξιά, που δήθεν μόνο αυτή παίρνει τέτοια μέτρα. Τα ίδια μέτρα φέρνουν και οι φίλοι σας οι σοσιαλδημοκράτες μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία, οι σοσιαλιστές και οι κεντρώοι στη Γαλλία, οι εργατικοί στη Βρετανία και πάει λέγοντας. Ό,τι χρώμα, ροζουλί, γαλάζιο, πράσινο, ό,τι και αν βγάλει η κάλπη, τα μέτρα είναι πάντα εκεί. Θα μας ρωτήσετε, μα καλά δεν υπάρχουν διαφορές? Υπάρχουν. Όμως είναι μόνο διαφορές για το πώς θα εξυπηρετηθούν καλύτερα τα συμφέροντα του εγχώριου και ξένου μεγάλου κεφαλαίου. Τα μνημόνια ήταν εξειδίκευση αυτής της ταξικής πολιτικής στην Ελλάδα. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν ξυλώνονται και δεν πρόκειται να ξυλωθούν τα μνημόνια και οι βασικοί νόμοι τους από κανένα σας που συμμετείχατε ή επιδιώκετε να συμμετέχετε σε τέτοιου είδους κυβερνήσεις. Και αν αφήσουμε τα δικά σας παχιά λόγια και δούμε την πραγματικότητα του λεγόμενου μεταμνημονιακού προϋπολογισμού σας και της υποτιθέμενης δίκαιης ανάπτυξης που έρχεται, θα δούμε πως παραμένει το σύνολο των μνημονιακών ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η μεταμνημονιακή σας ανάπτυξη βασίζεται πάνω στα θρηματισμένα δικαιώματα που διαμόρφωσαν τα μνημόνια. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα, την οποία δεν μπορείτε πλέον να κρύψετε από κανέναν. Το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων έχει πέσει στο μισό. Οι μισθοί παραμένουν στα επίπεδα που διαμορφώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, μειωμένοι σχεδόν κατά 20%, ενώ η μερική απασχόληση έχει γίνει νόρμα, ειδικά για τους νέους και τις νέες. Καλείτε τους εργαζόμενους να χειροκροτήσουν τα μεγάλα πλεονάσματα που έχετε πετύχει, συσκοτίζοντας πως αυτά δημιουργήθηκαν ρουφώντας το δικό τους αίμα. Και τι να πούμε για την εκτόξευση των έμεσων φόρων, τις περικοπές στις κρατικές δαπάνες, τη μείωση έως και κατάργηση του όποιου αφορολόγητου υπήρξε, τις δραματικές περικοπές στις συντάξεις, δηλαδή όλα τα μέτρα που ψηφίσατε μαζί, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, παραμένουν και αποτελούν το καύσιμο για τα θηριώδη δημοσιονομικά πλεονάσματα και τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Τι από όλα αυτά θα αλλάξει στη μεταμνημονιακή περίοδο που μας υπόσχεστε? Μήπως θα ανέβουν οι συντάξεις? Μήπως οι μισθοί θα επανέλθουν στα επίπεδα που είχαν πριν την κρίση? Μήπως θα μειωθούν ουσιαστικά οι φόροι, ο ΦΠΑ, ο φόρος στο πετρέλαιο? Μήπως θα αυξηθούν οι δαπάνες στη δημόσια υγεία? Μην βαχαλίζεστε, κύριε της κυβέρνησης και κύριε Πρωθυπουργέ, παρότι δεν είστε στην αίθουσα, ελπίζω να ακούτε. Το συνηθίζετε άλλωστε.
όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αυτά τα χρόνια, να με βρίσκετε σε αυτή την αίθουσα παρά μόνο όταν μιλάτε εσείς στο τέλος. Ο ελληνικός λαός δεν είναι κουτός. Έχει αρχίσει να καταλαβαίνει πως η ανάπτυξη είναι θετική μόνο για σας και για τα πολιτικά αφεντικά σας, τους μονοπωλιακούς ομίλους, τους οποίους δεν κουράζεστε να τους μοιράζετε συνεχώς και νέα δώρα. Ισχυρίζεστε ότι ανακτήσατε την εθνική μας κυριαρχία. Έτσι κι αλλιώς όμως, στην ίδια όχθη ενάντια στο λαό βρίσκεται και η εγχώρια άρχουσα τάξη και οι ξένοι δανειστές. Εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει και θα εξακολουθεί να υπάρχει και μάλιστα πιο ενισχυμένη. Δημοσιονομική εποπτεία έχουν όλα τα κράτη-μέλη, ειδικά στα πλαίσια της ΟΝΕ και της ζώνης του ευρώ. Και οι πρόσφατες αντιπαραθέσεις με την Ιταλία φωτίζουν του λόγου το αληθές. Η περίπτωση όμως της χώρας μας είναι χειρότερη. Η εποπτεία συνεχίζει να είναι ενισχυμένη. Και όσο και αν προσπαθείτε να κρύψετε, έχετε υπογράψει πως θα υλοποιήσετε συγκεκριμένα μέτρα το επόμενο διάστημα και συνεπώς κρίνεστε και επ' αυτών. Το παράρτημα της Συμφωνίας του Αυγούστου αποδεικνύει πως άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Άρα το μνημόνιο με νέα μέτρα που υποχρεώνεται η χώρα να υλοποιήσει είναι εδώ πανταχού παρόν. Τα μέτρα που έχετε ήδη υπογράψει στην τρίτη αξιολόγηση, αλλά και γενικότερα, εκτείνονται πολύ μετά το 2019. Κάνετε ό,τι μπορείτε για να ισοπεδώσει η άρχουσα τάξη το εισόδημα και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Έχετε υπογράψει για θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3,5% του ΑΕΠ για τα επόμενα 5 χρόνια. Και μέχρι το 2060 έχετε υπογράψει για πλεονάσματα που ξεπερνούν το 2% στα επίπεδα που προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική Συνθήκη, η οποία δεσμεύει κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποδεικνύει πως η δημοσιονομική εποπτεία είναι διαρκής και δεν θα σταματήσει ποτέ. Αποδεικνύει επίσης πως δεν πετύχατε κανενός είδους ουσιαστική ελάφρυνση χρέους παρά τις πομπόδεις διακηρύξεις σας. Όμως η οικονομική πολιτική που χαράσετε ήταν και παραμένει δικιά σας. Ήταν και παραμένει η πολιτική που έχουν ανάγκη οι όμιλοι για να θωρακίσουν τα δικά τους κέρδη. Τα μνημόνια ήταν όλα σαν να τα είχε γράψει ο ίδιος ο ΣΕΒ και οι υπόλοιπες βέβαια εργοδοτικές οργανώσεις. Η δική σας Ελλάδα, η Ελλάδα του κεφαλαίου, για να επιζήσει, πατά πάνω στην Ελλάδα του ελληνικού λαού που στενάζει για να θωρακίζονται τα κέρδη μεγάλων επιχειρήσεων, μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Γι' αυτό και κανείς δεν φωνάζει για την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι άλλωστε ο βολικός από δύο Πομπέος τράγος. Στην πραγματικότητα ο προϋπολογισμός φωτίζει την κλιμάκωση των αντιλαϊκών μέτρων το επόμενο διάστημα. Τα έσοδα του προϋπολογισμού υπολογίζονται αυξημένα κατά 500 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα ακόμα και από τους στόχους που εσείς είχατε θέσει στο τελευταίο μέσο πρόθεσμο, στα 53,7 δισεκατομμύρια ευρώ, που βέβαια πέφτουν πάλι πάνω στα συνηθισμένα υποζύγια, στα εργατικά λαϊκά στρώματα. Πανηγυρίζετε γιατί πετυχαίνετε ένα πλεόνασμα ύψους πάνω από 7 δισεκατομμύρια, αυξημένο ακόμα και από τους δυσθεώρατους στόχους που είχατε θέσει στο μεσοπρόθεσμο. Έχετε φτάσει μάλιστα σε τέτοια επίπεδα θράσους, ώστε δεν διστάζετε να παραδεχτείτε ότι το πραγματικό πλεόνασμα είναι 3,5% και πως απλά επιστρέφετε πίσω ένα περίπου δις με τη μορφή ορισμένων επιδομάτων σε ομάδες της πιο ακραίας φτώχειας. Θέλει κάτι περισσότερο από θράσος να μιλάτε για αντίμετρα, όταν ο προϋπολογισμός ξεχυλίζει από πραγματικά αντίμετρα νέας κρατικής βοήθειας στο μεγάλο κεφάλαιο. Όπως για παράδειγμα το 1,1 δισεκατομμύριο περίπου ευρώ μόνο για τις απαλλαγές ή μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης
καυσίμων και άλλων πρώτων υλών, μόνο βέβαια για εφοπλιστές, βιομήχανους, αεροπορικές εταιρείες, μεγαλοξενοδόχους και μεγάλες ιδιωτικές κλινικές. Πανηγυρίσατε γιατί δεν προχωρήσατε στη χαριστική βολή στις παλιές συντάξεις, αλλά την ίδια ώρα παγώσατε τις νέες για μια τετραετία σε πραγματική μείωση, έτσι οδηγώντας αυτές σε πραγματική μείωση της τάξης του 10%. Προσπαθείτε να πείσετε τους εργαζόμενους πως τα ελάχιστα ψίχουλα που δίνετε είναι ανακούφιση και κοινωνική δικαιοσύνη. Τώρα τι να πούμε, εδώς αργή είναι, το έχουμε πει πολλές φορές, άλλη μια φορά δεν νομίζω ότι θα ιδρώσει ταυτή σας. Γιατί είναι ντροπή να συσκοτίζετε πως αυτό που μοιράζεται στο λαό είναι λιγότερο από ένα δις, όταν ο προϋπολογισμός είναι 55 δισεκατομμύρια και όταν το πλεώνασμα είναι 7 δισεκατομμύρια. Είναι ντροπή να μιλάτε για αναδιανομή υπέρ του λαού, όταν μόνο από τον ΦΠΑ υπολογίζετε πως θα εισπράξετε 800 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα, ακόμα και από τους στόχους που είχατε θέσει, σε βάρος βέβαια των εργαζομένων. Γιατί έχετε το θράσος να μιλάτε για ανακούφιση, όταν αυτά που δίνετε δεν μπορούν να καλύψουν ούτε στοιχειωδώς τις ανάγκες των εργαζομένων, τις απώλειες των τελευταίων ετών. Έχετε το θράσος να κάνετε λόγο για αύξηση του μέσου μισθού κατά 1,4%. Είναι τουλάχιστον πρόκληση. Είναι τουλάχιστον πρόκληση την ώρα που ο μισθός έχει υποχωρήσει πάνω από 20% να εμφανίζεται μια ισχνή αύξηση των 80 λεπτών τη μέρα προφόρων σαν αύξηση. Είναι πρόκληση την ώρα που οι φόροι κατατρώνε το λαϊκό εισόδημα να κομπάζεται για μια τέτοια αύξηση. Όπως και είναι ντροπή να μιλάτε για στήριξη των αγροτών από την κυβέρνησή σας. Η ίδια αντιλαϊκή πολιτική εντείνεται απέναντι και στη μικρομεσαία αγροτιά για την εξασφάλιση της κερδοφορίας, της χρηματοδότησης αυτής της κερδοφορίας και της πολλαπλής στήριξης των λίγων κερδοσκόπων. Γι' αυτό και απέναντι στην αντιλαϊκή σας πολιτική, εκτός από τους εργατοϋπάλληλους, τους συνταξιούχους, θα έχετε και τους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. Το οργανωμένο τους κίνημα, το οποίο συντονίζεται πανελλαδικά στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, συμμετέχει στα σημερινά συλλαλητήρια ενάντια στον προϋπολογισμό του 19. Βγάζει τα τρακτέρ στους δρόμους και έπεται συνέχεια στον αγώνα για την επιβίωσή τους και την παραμονή τους στην παραγωγή. Τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού περί μάχης για δίκαιη χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ΚΑΠ αποτελούν πολιτική απάτη. Όλοι μαζί, οι κυβερνώντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ευρωσκεπτικιστές είτε ευρωλάγνοι, συμφωνώντας ή διαφωνώντας, υπηρετούν τον ανταγωνισμό για το κέρδος μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων και στην αγροτική παραγωγή. Οι προτεραιότητες αυτής της λυκοσυμμαχίας δεν έχουν καμιά σχέση με τις προτεραιότητες της μεγάλης πλειοψηφίας των μικρομεσαίων αγροτών. Κανείς δεν πρέπει να παρασυρθεί από τους νέους γύρους δήθεν μαχών, αγώνων και διαπραγματεύσεων των κυβερνώντων. Ο προϋπολογισμός σας προωθεί αυτή την καπιταλιστική ανάπτυξη, τη συγκέντρωση συνεχώς της παραγωγής, της κερδοφορίας του βιομηχανικού και τραπεζικού κεφαλαίου. Χρησιμοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγύησεων, τις άμεσες ενισχύσεις, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το ΕΣΠΑ, με χρήματα που αντλούνται από την άμεση και έμεση υπερφορολόγηση και της εργατικής τάξης
και άλλων λαϊκών στρωμάτων, των αγροτών, των επαγγελματοβιοτεχνών και καρπώνονται κυρίως οι μεγάλες καπιταλιστικές εκμεταλλεύσεις και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οι μεταποιητικές μονάδες και οι μεγαλοιδιοκτήτες γης υποταγμένοι στο βιομηχανικό και τραπεζικό κεφάλαιο που θέλει να έχει περισσότερες και όλο περισσότερες εξασφαλίσεις για τη χορήγηση δανείων. Σταγόνες πάνε στους αγρότες, κυρίως της μικρομεσαίας αγροτιάς, που αγωνίζονται μόνο για να επιβιώσουν. Το μέρος της κοινοτικής χρηματοδότησης που αφορά τους αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους δεν μπορεί να αναιρέσει τις συνέπειες του ανταγωνισμού από τα μονοπόλια και της επιβάρυνσης από την αστική πολιτική για τη μεγάλη πλειοψηφία τους. Γιατί είναι ντροπή να μιλάτε για δικαιοσύνη και κοινωνική αναδιανομή όταν βαφτίζεται ως πλούσιο τον κάθε ένα που έχει εισόδημα πάνω από 9.000 ευρώ το χρόνο και τον υποχρεώνεται να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και είναι ντροπή, γιατί ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει πλούτος, κύριε της κυβέρνησης. Ο πλούτος βρίσκεται στους μεγαλομετόχους των επιχειρήσεων, σε εφοπλιστές, σε βιομηχάνους, σε τραπεζίτες. Σας προκαλούμε να μας απαντήσετε. Γιατί μεγάλες επιχειρήσεις πληρώνουν μόλις το 5% του προϋπολογισμού και ο λαός όλο το υπόλοιπο? Πόσο φόρο πληρώνουν οι φίλοι σας οι εφοπλιστές? Πόσο οι βιομηχανοί? Γιατί αποφασίσατε πως αυτούς πρέπει να τους ενισχύσετε και άλλο, ακόμα περισσότερο, μειώνοντας τη φορολογία τους? Φυσικά δεν περιμένουμε καμιά ουσιαστική απάντηση από εσάς, κύριοι της κυβέρνησης, ή από τον κύριο Πρωθυπουργό. Ίσως κάποιο ειρωνικό σχόλιο, σαν αυτά που πυκνά συχνά κάνετε, πως αυτοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα λεφτά τους για την ανάπτυξη, ενώ οι εργαζόμενοι, αν πάρουν έστω 2.000 ευρώ, θα τα σπαταλήσουν. Εξίσου ψευδεπίγραφο είναι το επιχείρημά σας πως επανήλθαμε στην κανονικότητα μιας ανάπτυξης που θα είναι διαρκής και σταθερή. Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική. Οι εγχώριες τράπεζες είναι γίγαντες με πύληνα πόδια. Τα κόκκινα δάνεια απειλούν ευθέως το εγχώριο τραπεζικό σύστημα και η πιθανότητα κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος είναι πρώτον πυλών. Γι' αυτό άλλωστε ετοιμάζεται νέο πακέτο στήριξης των τραπεζών με κρατικά χρήματα, ενώ ταυτόχρονα θα κλιμακώσετε την επίθεση στα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά με πολλαπλασιασμό των κατασχέσεων των λαϊκών κατοικιών, για να υποχρεώσετε και έτσι τους εργαζόμενους να ξεζουμιστούν κυριολεκτικά για να αποπληρώνουν τις τράπεζες. Παράλληλα, σε ολόκληρο τον κόσμο, οι ενδείξεις για νέα εκδήλωση οικονομικής κρίσης συσσωρεύονται. Τα προβλήματα της υπερσυσσόρευσης κεφαλαίου, αυτό το πρόβλημα δεν λύθηκε, δεν μπορεί να λυθεί με κάποιο εύκολο ή άμεσο τρόπο. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν πως η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί πολύ και απότομα. Σε αυτές τις συνθήκες, μοναδική λύση για το κεφάλαιο σε ολόκληρο τον κόσμο είναι η ποικιλόμορφη αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης, είτε με άμεση μείωση ξανά των μισθών που διασφαλίζει φθηνότερη εργατική δύναμη, είτε με ιδιωτικοποιήσεις στην παιδεία, στην υγεία, σε κοινωνικές υπηρεσίες που φορτώνουν βεβαίως νέα βάρη πάλι στις λαϊκές οικογένειες, είτε τσακίζοντας τους πάλε ποτέ μεσαίους, όπως αποκαλείται όποιος δεν βρίσκεται δηλαδή σε κατάσταση εξαθλίωσης, για να εξηγούμαστε, ώστε να βρεθούν πάλι νέες πηγές στήριξης της κερδοφορίας των μεγάλων. Σε ολόκληρο τον κόσμο, διαχρονικά, η πλευρά σας, σε αυτή τη φάση αυτού του ταξικού πολέμου που έχει εξαπολύσει, επιτίθεται και σε μισθωτούς και σε αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, επιστήμονες, αγρότες, σε συνταξιούχους. Παράλληλα, όλα τα κέντρα του καπιταλισμού προσπαθούν να φορτώσουν τα βάρη αυτής της κρίσης, το καθένα στον εκάστοτε αντίπαλό του, με κάθε λογής μέτρα. Όμως είναι τελικά όλα ατελέσφορα. Οι αντιθέσεις
ανάμεσα σε ομίλους, σε κράτη, σε ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, αλλά και στο εσωτερικό όλων αυτών, συνεχώς αυξάνονται. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, για παράδειγμα, δυναμητίζει κυριολεκτικά την περιοχή και αυξάνει την αστάθεια. Στη γειτονιά μας, ο ρόλος που έχετε αναλάβει, ο γεωπολιτικός μεντεσές του ΝΑΤΟ και τον ΗΠΑ, εκθέτει τη χώρα σε νέους κινδύνους πολύ πιο άμεσα από ό,τι πριν. Η όλο και βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας ως σημεοφόρου στα νατοϊκά σχέδια απειλεί άμεσα και την οικονομία της χώρας. Δεν βλέπετε ή κάνετε ότι δεν βλέπετε πως διεθνώς το καπιταλιστικό σύστημα κινείται προς μια νέα κρίση. Μια κρίση που μια οικονομία τόσο ανοιχτή όσο η ελληνική, ατμομηχανή της οποίας είναι ο τουρισμός και οι διεθνείς μεταφορές, έχει την προοπτική να την γονατίσει. Η ανέφελη πορεία προς τον ουρανό της καπιταλιστικής ανάπτυξης που υπόσχεστε είναι ένα ακόμα από εκείνα τα ανυπόφορα ψέματά σας. Κύριε της κυβέρνησης, κύριε Τσίπρα, την ίδια στιγμή, ενώ η κυβέρνησή σας υλοποιεί χωρίς ταλαντεύσεις την αντιλαϊκή πολιτική και διαμορφώνει με αλλεπάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες ένα ακόμη πιο ευνοϊκό περιβάλλον για την προσέλκυση επενδύσεων και τη δράση επιχειρηματικών ομίλων, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται ως ο χρησιμότερος αντίπαλός σας. Η Νέα Δημοκρατία υποτίθεται επιτίθεται στην πολιτική τη δική σας, κάνοντας λόγο μαζί με όλα τα άλλα κόμματα του ευρωμονόδρομου εδώ μέσα για λαθεμένο μείγμα της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής. Υπενθυμίζουμε φυσικά ότι τόσο αυτοί, όσο και τα άλλα κόμματα, ψήφισαν και αποδέχτηκαν το δικό σας τρίτο μνημόνιο. Στην πραγματικότητα, η κριτική της Νέας Δημοκρατίας αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα ικανοποιηθούν πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά οι ίδιες οι ανάγκες του κεφαλαίου. Φωνάζει στο μεγάλο κεφάλαιο πως είναι καλύτερος διαχειριστής για την επερχόμενη καπιταλιστική ανάπτυξη, πως μπορεί να υλοποιήσει, λέει, πιο αποτελεσματικά τα απαιτούμενα μέτρα. Σε τελευταία ανάλυση, η αντιπαράθεσή σας είναι μια επιλογή ανάμεσα στον καλύτερο δήμιο, γιατί ο διαχειριστής της αντιλαϊκής ταξικής πολιτικής του κεφαλαίου που λέγεται αστική κυβέρνηση είναι πραγματικός δήμιος για τους εργαζόμενους. Γι' αυτό και θα οξύνεται τη μεταξύ σας κάλπη και αντιπαράθεση όσο πλησιάζουμε στις εκλογές. Γιατί δίνετε και οι δυο εξετάσεις με δύσκολο θέμα. Ποιος είναι ο ικανότερος διαχειριστής για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, ποιος μπορεί να ενσωματώσει καλύτερα τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Απέναντι στη μιζέρια της δικής σας καπιταλιστικής ανάπτυξης, με τις διάφορες βέβαια παραλλαγές της, βρίσκεται η πρόταση του ΚΚΕ. Η πρότασή μας είναι ρεαλιστική, αναγκαία, γιατί ικανοποιεί το σύνολο των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, γιατί παίρνει υπόψη τις δυνατότητες που παρέχει η ίδια η επιστήμη, η έρευνα, η τεχνολογία, τις πλουτοπαραγωγικές, τις μεγάλες πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες της χώρας, οι οποίες υπάρχουν αντικειμενικά. Έχουμε μια μεγάλη διαφορά με όλους εσάς, με όλα τα κόμματα. Εσείς υποτάσσετε την όποια οικονομική σας πολιτική στις ανάγκες της πάση θυσίας θωράκισης της καπιταλιστικής κερδοφορίας και αποτέλεσμα αυτών των θέσεών σας είναι να αξιοποιούνται μόνο αυτές που μπορούν να καταστήσουν ελκυστικές τις επενδύσεις τους, μοναδικό το κριτήριο των οποίων είναι όχι μόνο η διασφάλιση, αλλά και η μεγέθυνση αυτού του κέρδους για τους λίγους. Το δικό μας κριτήριο είναι οι ίδιες οι λαϊκές ανάγκες. Και δεν σταματάμε να εξηγούμε πως προϋπόθεση για να λειτουργήσει η κοινωνία με αυτόν τον τρόπο είναι να απαλλαγεί οριστικά από την καπιταλιστική ιδιοκτησία, από το καπιταλιστικό κέρδος που αποτελεί την πηγή όλων των λαϊκών δεινών. Προϋπόθεση είναι τα κλειδιά της οικονομίας να περάσουν πραγματικά στα χέρια των εργαζομένων,
του λαού να οργανωθεί η οικονομία και η παραγωγή με μοναδικό γνώμονα την ικανοποίηση των μεγάλων λαϊκών αναγκών. Η κοινωνικοποίηση, για παράδειγμα, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των υποδομών, των μέσων παραγωγής, η αξιοποίηση του κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού για την οργάνωση όλων αυτών και ο εργατικός έλεγχος, ο λαϊκός έλεγχος για την αποτελεσματικότητα αυτών είναι αυτό που είναι επίκαιρο και αναγκαίο σήμερα. Αυτά αποτελούν το στέρεο έδαφος το οποίο μπορεί πραγματικά να απελευθερώσει όλες τις μεγάλες σήμερα αναξιοποίητες παραγωγικές δυνατότητες. Μπορεί να απελευθερώσει την έρευνα, την τεχνολογία από τη σιδερένια φτέρνα του συστήματος. Μια τέτοια οργάνωση της οικονομίας δεν χωράει βέβαια στα δεσμά υπεριαλιστικών λικοσυμμαχιών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι το ΝΑΤΟ. Η αποδέσμευση της χώρας μας από αυτά τα δεσμά αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη ισότιμων σχέσεων με άλλες χώρες. Καλούμε τον ελληνικό λαό να βγει μαχητικά στο προσκήνιο, να ενισχύσει το ΚΚΕ που αγωνίζεται καθημερινά για να οργανωθεί η αντεπίθεση των εργαζομένων. Καλούμε τους μισθωτούς και τους αυτοαπασχολούμενους να βαδίσουν αγωνιστικά με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όχι μόνο για να βάλουμε φράγμα στη σημερινή αντιλαϊκή πολιτική, αλλά και για να ανοίξουμε το δρόμο που θα μας επιτρέψει να ζήσουμε πραγματικά τη ζωή που μας αξίζει. Σας ευχαριστώ.